Καζημία Καμιά θες, καμιά θες. Μιλάει για σένα. Τι εννοείς, Γιώργο. Έχεις καταλάβει τι γίνεται για πάντσου. Παιδιά, εντάξει τώρα. Έχεις γίνει ο νέος Βαρουφάκης. Εντάξει. Όχι, συγγνώμη, εγώ τα που κάμισα παιδιά απ' έξω, τα είχα πολύ πριν τα βάλω. Τέτοια πουκάμισα. Τέτοια πουκάμισα. Τέτοια πουκάμισα. Όχι καρό. Ο Βαρουφάκης φοράει ιδιαίτερα πουκάμισα. Φοράει και εγώ ιδιαίτερα. Τι καρό και τέτοια. Τι καρό δεν φοράει ο Βαρουφάκης. Μόνο το Burberry φοράει καρό. Το Κασκόλ. Εσύ όμως δεν βλέπεις τη Λαγκάρ. Η Καμιλά ξέρεις τι λέει για σένα. Κατακούστη. Δεν ξέρω, όχι. Λοιπόν. Τελικά με σένα και τον Γιώργο, τι ακριβώς γίνεται. Παιδιά, οι ερωτήσεις ότι με δηλαδή, το θέμα είναι οι ερωτήσεις. Όπως ο Μπέζος με πήγε και είπε, θα ντάφια και σπουδαίνει τον Λιάκα. Δηλαδή, οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων διασπαθούν. Δεν υπάρχουν θέματα. Ακού τι λέει. Και ο Μπέζος. Βλέπω ότι όλοι ασχολούνται με τον Λιάκα και είπα να ασχοληθώ κι εγώ. Από μόδα. Ναι, είσαι και φάση. Είσαι τάση. Μη ζηλεύεις, παιδί μου. Μου βγαίνει όμως... Να σε κάνουμε hashtag. Ναι, hashtag Λιάγκα. Μου βγαίνει όμως πολύ αυθόρμητα. Δεν μου λέει κανείς όρμα στο Λιάγκα. Πάντως, δεν το γνωρίζω προσωπικά. Και δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά. Αν το δεις από κοντά, Αλέκα, κόλασα. Εμείς κρατιόμαστε εδώ, Αλέκα. Λοιπόν, μου είναι πολύ... Λοιπόν, μη ζηλεύεις. Θα κάνουμε μια συνεδρία, θα σου φύγει. Μου είναι πολύ συμπαθής. Και μου αρέσει που είναι ευθύς στα όσα λέει. Τέτοιοι άνθρωποι μου αρέσουν στην τηλεόραση. Φέι. Δεν υπάρχει ερωτικό υπονοούμενο. Είναι ψεκά. Εδώ δεν υπάρχει. Εντάξει, εδώ. Στην Καμιλά την απορρίπτουμε. Τέλος. Την απορρίπτεις. Εδώ είπε ότι τη αρέσει τηλεόραση. Είναι παντρεμένη γυναίκα. Προς Θεού και εσύ παντρεμένη. Και η Γερμανού έχει σχέση και η καινούργια έχει σχέση. Με τρία παιδιά. Και εγώ είμαι παιδιά. Συγγνώμη, δεν σε είδα. Ήξερα να ήταν ένα. Λοιπόν. Απαράδεκτη Καμιλά. Άκου ερώτηση, άκου ερώτηση, άκου ερώτηση. Νιώθεις ότι η Φέη περνάει χάλια στο σπίτι. Κάποιοι τον έχουν κατηγορήσει για φαλοκρατισμό. Πραγματικά η ερώτηση. Όχι, φαλοκράτησε. Δεν περνάει ο Λιάγκας χάλια στο σπίτι, δηλαδή. Οδυσσέας Μητσόπουλος. Φέη περνάει. Όχι, φαλοκράτης δεν είναι. Για μένα ο Λιάγκας είναι γκρινιάρη. Οδυσσέα Μητσόπουλε. Πρόσεχε. Θα πάρει τηλέφωνο να μου ζητήσει εξώφυλλο συνέντευξη. Άντε, παλακίδα. Παλακίδα! Παλακίδα, εντύπωση. Εγώ του παίρνω το μέρος σου και του λέω ότι δεν θα του δώσω συνέντευξη. Ναι, εγώ του παίρνω. Μα είναι ερώτηση αυτή. Σταμάτα να είναι απορριπτικό, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρη η Ποσέλη Καμιλά. Έχει ξαφνικά τα μασάει τα λόγια. Θα μιλήσει σε κάθε. Όπω μίλησε Γερμανού και καινούριο. Στηρίζω το πέτσα μετά. Στο Μητσόπουλο συνέντευξη δεν δίνει. Για μπράβο. Το Στεφάνιο να στηρίξει και να του λε να μου την πέφτουν. Να μου την πέφτουν κανονικά, όχι. Ναι, ξέρει κάτι. Όχι έτσι αυτά τη Καμιλά τώρα τα. Ακού τι λέει όμω. Μισόλογα. Ναι, με γκρινιάρει, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι και πολύ γλυκό γιατί κρύβει μια παιδικότητα. Γιωργαντά. Καλέ, θα σπαχτούν για σένα μετά αυτέ εκεί πέρα. Εντάξει. Θα ζηλεύει και ο Λιανό σήμερα. Μετά το break, πάω να φτιάξω account στο Instagram Fan Club Λιάγκα. Να μαζευτείτε όλε κορίτσια, να σα βλέπουμε μία-μία. Πόσε τάστε, τρει, τέσσερι. Όλε θέλουν το χιλιάδε. Γιώργο, πώ νιώθει. Εντάξει, κοιτάξτε, τα έχω βιώσει αυτά. Δεν είναι. Η Καμιλά αυτή τη στιγμή είναι ότι. Είναι μια καθημερινότητα για μένα. Κατάλαβε. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Είμαι στην περίπτωση. Δεν είχα εκδηλώσει αυτό το κομμάτι αυτού μου το θέμα. Είναι συγκινητικό για εμά που έχουμε κάθε μέρα και σε απολαμβάνουμε. Αλλά μην κλάψετε τώρα, εντάξει. Είμαστε προνομιστέ. Η Αλέκα Καμιλά. Η Καμιλά είναι ότι πιο. Δεν υπάρχει πιο αυτή τη στιγμή για μένα. Ναι, η Καμιλά μα δεν είπε κάτι hot. Δεν είπε. Δυστυχώ δεν είπε. Μην το κάνει εσύ κάτι με την Καμιλά. Τη αρέσουν οι ευθύ άνθρωποι στην τηλεόραση. Καλά σου λέει. Κάνε με την τώρα. Μετά από αυτό το δούλεμα πάμε πουθενά σε κάποιο θέμα. Άλλο που δεν το βλέπεις.